εις το ανθρώπινο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, όταν αγαπητοί μου πιστέψομαι ζωντανά και θερμά, τότε θα αρχίσει να αναβλύζει πλουσία η θεολογία. Αμήν. Η πίστη, η αγάπη και η ειρήνη είναι ο θεμέλιος της ψυχικής μας υγείας. Ήθε κάποτε να το κατανοήσουμε αυτό. Αμήν. Η υπακοή, λέει, είναι μνήμα, τάφος της θελήσεως. Θα θάψεις τη θέλησή σου και από εκεί θα ηγερθεί, θα αναστηθεί η ταπείνωση. Το ένα δέντρο που εξαπατήθησαν και έφεγαν τον καρπό τους οδήγησε εις τον θάνατο. Η αγάπη του Θεού τους εξεδίωξε για να μην εγγύσουν από το δέντρο της ζωής, γιατί τότε το κακό, όπως λένε οι πατέρες, θα εγίνε το αθάνατον. Έτσι επιφύλαξε τον καρπόν του δέντρου της ζωής για αργότερα. Και ποιο είναι το δέντρο της ζωής? Είναι, αγαπητοί μου, ο Ιησούς Χριστός, ή αν θέλετε είναι ο Σταυρός. Και όπως εκεί εκκρέμονται οι καρποί του δέντρου της ζωής, έτσι εδώ κρεμάται ο Χριστός. Εάν λοιπόν τώρα φάμε τον καρπόν εκείνου του δέντρου και παίρνουμε εντολή, εάν δεν δοκιμάσουμε από τον καρπόν αυτό του δέντρου της ζωής, αμαρτάνομαι. Είναι το αντίθετο από ό,τι ήταν τότε. Δηλαδή, τι είναι ο καρπός? Το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και με αυτό έχουμε τη ζωή, την αιώνια ζωή. Είδατε, λοιπόν, κανείς να μην πει «δεν ήξερα», κανείς να μην πει «δεν μπόρεσα», δεν υπάρχει δικαιολογία. Χωρίς λοιπόν καμία δικαιολογία, ας προχωρήσουμε για να γινόμεθα πιστά μέλη της Εκκλησίας του Χριστού. Η αιμορρούσα γυναίκα άγγιξε τον Κύριον με πίστη και σώθηκε. Ας τον εγγύσουμε λοιπόν και εμείς με πίστη και υπακοή, και τότε βέβαια θα σωθούν. Και τα δύο απειλούνται. Και η Ορθοδοξία μας απειλείται, ή δεν το βλέπετε, αλλά και η ελληνικότητά μας απειλείται, ή δεν το βλέπετε κι αυτό. Γι' αυτό είναι ανάγκη να κρατήσουμε σφιχτά τον Χριστόν που μας κήρυξε ο Παύλος. Η θεολογία είναι να γνωρίζεις τον Θεό και να μιλάς για τον Θεό. Άραγε όλοι οι θεολόγοι που σπούδασαν στα πανεπιστήμια μιλάνε για τον Θεό, γνωρίζουν τον Θεό. Η θεολογία ακόμη προϋποθέτει κάθαρση καρδιάς. Πρέπει να έχουμε καθαρή καρδιά. Για αυτό... ιδιώτης είναι ο πρώτος καρπός της Πεντηκοστής, δηλαδή της καθόδου του Αγίου Πνεύματος που αγιάζει όσους περιλαμβάνονται εις την Εκκλησία του Χριστού, που είναι το σώμα του Χριστού. Και εφόσον πάντοτε μένει στην Εκκλησία το Άγιον Πνεύμα, έχουμε δηλαδή διαρκή την Πεντηκοστή, διαρκώς θα υπάρχουν Άγιοι έως τη συντελείας του αιώνος και εις τις πιο δύσκολες εποχές. Θέλεις να διατηρήσεις πραγματικά την αγιότητα, θα την αυξάνεις. Μόνο αν η αγιότητα αυξάνεται, τότε μόνο θα μπορέσει να διατηρηθεί. Προσέξατε το, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Okay. Και θα κλείσει. Προϊόντος του χρόνου, προς τα έσκατα, όσο περνάει ο καιρός, οφείλουν οι πιστοί να απομακρύνονται τροπικώς από τον κόσμο. Αλλά τίθεται το ερώτημα, η δική μας στάση ποια είναι απέναντι στην Θεοτόκον? Την τιμάμε επαξίως? Την αγαπάμε? Δεχόμεθα τον ιόν της χωρίς αιρετικές φλιαρίες? Αν λοιπόν τιμάμε σωστά την Κυρία Θεοτόκο,
που τιμά ο ουρανός και τον Κύριόν μας Ιησού Χριστόν, τότε ήμεθα στο δρόμο της σωτηρίας μας. Ας το ευχηθούμε και ας το φροντίσουμε, αγαπητοί μου. Γραμμίζω. Αμήν. Έτσι έζησε, αγαπητοί μου, η Θεοτόκος στο σπίτι της. Απλά, ταπεινά, νοικοκυρεμένα, με προσευχή και μελέτη και θεωρία Θεού, για να γίνει αιώνιον αρχέτυπον προπαντός της γυναίκας της κάθε εποχής, και να της πει πως πρέπει να ζήσει μέσα στο σπιτικό της. Η δηλία είναι η τροχοπέδη της αγιότητας. Είναι το αντίθετο της ομολογίας του Χριστού, η δηλία. Ναι. Μακάρι η τροχή που μεταφέρουν τους φορείς του μηνύματος στο Θεό. Γιατί σας ξαναλέω, ο Λόγος του Θεού έχει ατονίσει και οφείλει να τονιστεί. Ο ορθός Λόγος του Θεού, έτσι, ο Ορθόδοξος, η καλή παρακαταθήκη. Με τα πρόβλου Θεού πίστεως και αγάπης προσέρχεται.
πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Ο Θεός ημών δώσαν.
πλήρωμα αυτή η κουβέννη και πάντε οι κατοικούντες είναι αυτοί. Σταύρο τα πάντα. Κύης. Κύης. Μήνα πελέ. Μήνα πελέ. Σταύρο τα πάντα. Στήξτε το χώμα το κάτω δίπλα. Μάλλον θα ρωτήσω την πρόξη μας ακόμα.